Καλησπέρα σας. Σήμερα θα δείξω πώς μπορούμε να κάνουμε πατέντα και να προσαρμόσουμε ηχεία του εμπορίου στα υπάρχοντα ηχεία του πάντα, τα οποία τα δικά μου έχουν καταστραφεί πλήρως. Θα δείτε και την κατάσταση που είναι σε λίγο και θα σας δείξω όλη τη διαδικασία πώς μπορείτε να το κάνετε εύκολα και ανώδυνα. Όπως μπορείτε να δείτε, αυτό είναι το παλιό μου ηχείο. Και όπως βλέπετε, δεν έχει μείνει τίποτα παρά ο κόνος στη μέση, ο οποίος κουνιέται. Και αυτό που θέλω να κάνω είναι να προσαρμόσω αυτό εδώ το παλιό ηχείο που βρήκα από κάτι ηχείο που είχα στο σπίτι. Το άλλο είναι σχισμένο και του βάλα λίγο χαρτάκι, αλλά θα σας δείξω σε λίγο ότι εκτός από το χαρτάκι πρέπει να βάλουμε και λίγο κόλλα μαύρη της 3μη, να την εντοπίσουμε. Αυτή είναι εδώ, γιατί άμα αυτό θα κουνιέται την ώρα που θα παίζει μουσική, θα ξεκολλήσει και θα κάνει περίεργους ήχους. Οπότε πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι γύρω γύρω αυτό το χαρτάκι έχει αυτή τη μαύρη κόλλα, όπως είναι εδώ πέρα που είναι στα καλωδιά του που συνδέεται με το ποινίο. Θα πρέπει να έχει και εδώ τριγύρω για να μην παίζει πάνω κάτω και ακούμε περίεργους ήχους την ώρα που κουνιέται το ηχείο. Όπως βλέπουμε τώρα έχει γίνει πέτρα. Είχε μια τρύπα εδώ για να καταλάβετε. Εκεί είχε ένα σχίσιμο και επιδιορθώθηκε. Λοιπόν, για να προσαρμόσουμε αυτό το ηχείο εδώ, πρέπει να το γυρίσουμε ανάποδα. Πάει, πέθανε. Έτσι άλλο πεθαμένο είναι. Και αυτό ήταν εδώ με τα φτάκια του. Ήταν εδώ με τα φτάκια του κολλημένο. Εγώ έσπασα όλα τα δοντάκια που το κρατάει γύρω γύρω και κράτησα μόνο τον κόνο στη μέση. Αφού τα σπάσουμε με προσοχή, χωρίς να χαλάσουμε την πατούρα που έχει, βλέπουμε ότι τώρα το ηχείο προσαρμόζεται μέσα. Και αν το γυρίσουμε και τούμπα, θα σας δείξω ότι όχι μόνο προσαρμόζεται, ακόμα και τα φυσάκια του μπορούν να ενωθούν απευθείας. Βέβαια, εγώ δεν θα κάνω. Εσείς μπορείτε άνετα να το κάνετε αυτό. Εγώ δεν θα κάνω το συγκεκριμένο, γιατί θέλω να βάλω ένα πυκνωτή για να μπορεί να μου βγάλει φωνή αυτό το ηχείο. Δεν θέλω τόσο να παίζει μπάσο και να κουνιέται και να τρίζει. Είναι τα μπροστινά ηχεία στις πόρτες και επειδή έχω γούφερ πίσω, θέλω μόνο να βγάζει φωνή το συγκεκριμένο. Οπότε σίγουρα θα ενώσω πλην με πλην, αλλά στο συν με συν θα μεσολαβήσω ένα πυκνωτή γύρω στα 100 μικροφοράτ, ώστε ούτε να βγάλει πολλά πρίμα, αλλά να βγάλει και φωνή. Λοιπόν, όσον αφορά τις τρύπες τώρα, άμα το γυρίσουμε τούμπα. Βέβαια, πρέπει να το φέρω λίγο ψηλά, γιατί πρέπει να σηκώσω το πλαίσιο. Άμα το σηκώσω τούμπα και το φέρω ψηλά αυτό και το σηκώσω ψηλά, θα δείτε ότι οι τρύπες, ας δούμε αυτήν εδώ, βγαίνουν κάπως στο πλάι, δηλαδή εκεί. Οπότε, συγγνώμη λίγο. Οπότε, αν βάλω μια βίδα περαστή από πάνω μέχρι κάτω, θα πιάσει και θα βιδώσει κανονικά το ηχείο. Παρότι είναι λίγο μεγαλύτερο από το παλιό. Ωραία, λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε. Σε κάθε τρύπα, όπως είναι το πλαίσιο από κάτω και κάθε έτσι, σε κάθε τρύπα θα πρέπει να πάρουμε το κολλητήρι και με τη μύτη, όπως είναι ζεστό, να ανοίξουμε μια μικρή τρυπούλα ακριβώς στο πλαστικό, στο σημείο που θέλουμε, και μετά να βάλουμε βίδες. Τέσσερις. Βέβαια, εδώ που πέφτει η φύσα θα πρέπει να το γυρίσουμε λίγο. Τέλος πάντων, θα προσαρμόσουμε το ηχείο έτσι ώστε να βιδωθεί. Αυτό δεν θα μπορώ να σας το δείξω, θα πρέπει να το κάνετε μόνοι σας. Είναι εύκολο. Απλώς κρατάμε τη βάση αυτή ψηλά, τη φέρουμε πρόσωπο και αρχίζουμε και τρυπάμε. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις τρύπες. Και μετά περνάμε βίδες, ψηλές, χοντρές, ανάλογα με τις τρύπες που θα κάνουμε. Λοιπόν, το κάνω και σας δείχνω σε λίγο τι ακριβώς εννοώ. Για να μπορέσω να το σταθεροποιήσω λίγο, όπως βλέπετε, κόλλησα τον αρνητικό πόλο. Οπότε αυτό κάθεται και πατάει κάτω. Και στην ουσία στηρίζεται λίγο με τη βάση για να μπορώ να τρυπήσω. Άμα το δείτε τώρα, θα δείτε ότι οι τρύπες θα πέσουν κάπως εσωτερικά. Θα τις βιδώσω λίγο πλάγια για να μπορώ να κρατήσω το ηχείο στη θέση του. Καλό ηχείο φαίνεται. Για να δούμε τι θα κάνει. Βλέπετε, έχω κολλήσει τον αρνητικό του πόλο μόνο. Να κάνουμε focus. Εδώ το θετικό θα το σηκώσω μετά ψηλά και θα μεσολαβήσουμε, ή θα το αφήσω έτσι όπως είναι. Θα μεσολαβήσω ένα πυκνωτή γύρω στα 100 μικροφοράτ, όπως είπαμε. Προσέχουμε να είναι στη μέση ακριβώς στο κέντρο και μετά το γυρίζουμε τούμπα και τρυπάμε. Όπως μπορούμε να δούμε, οι τρύπες μας είναι έτοιμες. Τις άνοιξα λίγο πλάγια για να μπορεί να βιδώσει βίδα. Βέβαια, δεν πρέπει να σφίξετε πολύ δυνατά ή θα παραμορφωθεί το ηχείο. Δεν το θέλουμε αυτό. Όπως να, εδώ φαίνεται καλύτερα. Κάπως έτσι θα πάει και θα πέσει βίδα από πάνω. Το ίδιο συμβαίνει με όλες τις βίδες. Ορίστε. Βάζουμε βίδες και βλέπουμε. Οι πιο εύχαιρες βίδες που βρήκα είναι οι μαυροβίδες,
Αιγύψος Ανίδας. Αλλά στη δικιά μου περίπτωση είναι ότι πρέπει ακριβώς. Γιατί είναι ψηλές, έχουν μύτη και βιδώνουν εύκολα. Για να δούμε. Όπως βλέπετε, το ηχείο μας βίδωσε τέλεια, προσάρμοσε 100%. Ούτε πολύ αέρα δεν έχουμε. Γιατί από κάτω βρισκόταν εκεί το σφουγγαράκι από το παλιό ηχείο. Να και οι βίδες βιδωμένες. Τι πρέπει να δοκιμάσουμε πρώτα απ' όλα. Πιέζουμε το ηχείο ελαφρώς μέσα. Και αν ακούμε ότι γρατζουνάει κάτι, σημαίνει ότι έχουμε παραμορφώσει το ηχείο από το πολύ σφίξιμο. Οπότε πρέπει να το επαναφέρουμε οπωσδήποτε στα αρχικά του. Πρέπει το ηχείο να κινείται ελεύθερα και πάνω και κάτω. Βάζοντας το δάχτυλο με προσοχή, χωρίς να σχίσουμε το χαρτί, πιέζουμε και από κάτω για να πεταχτεί ψηλά. Όπως βλέπουμε, στη δικιά μου περίπτωση η εγχείρηση πέτυχε. Αυτό που μένει είναι να βρω έναν πυκνωτή να το συνδέσω. Προς το παρόν θα κάνω μια σύνδεση όπως είναι και θα πάω να δοκιμάσω να ακούσω πώς δουλεύει. Λοιπόν, να βγάλουμε την πόρτα στην άκρη. Όπως μπορούμε να δούμε, το ηχείο κούμπωσε τέλεια. Το επόμενο βήμα είναι να κουμπώσουμε την πόρτα μας και να δούμε αν αυτό το δαχτυλίδι δεν εμποδίζει, γιατί σίγουρα δεν θα μπει μέσα το ηχείο, γιατί είναι ίδια διάμετρο ακριβώς. Αλλά να δούμε αν θα το εμποδίζει, αν θα βρίσκει και θα φουσκώνει η πόρτα και δεν θα κουμπώνει σωστά. Για να δούμε. Δυστυχώς, το πλαίσιο που έχει η πόρτα πάνω βρίσκει κατά ένα εκατοστό. Και έτσι τα κουμπώματα φτάνουν σχεδόν μέχρι τη μέση. Άρα δεν θέλουμε αυτό το πράγμα να μας πιέζει την πόρτα και να μην κλείνει η πόρτα σωστά. Γιατί στο μέλλον, με ένα δυνατό τράβημα της πόρτας από το χερούλι, θα μας ξεκουμπώσει όλη η πόρτα από τη θέση της. Οπότε πρέπει αναγκαστικά αυτό το πράγμα να το κόψουμε σχεδόν στη μέση. Για να μπορούμε να ελευθερώσουμε την πατούρα της πόρτας. Θα δείξουμε πώς κόβουμε λίγο εδώ το. Πώς το λένε. Το πλαίσιο για να μπορεί να μπει εύκολα το ηχείο, γιατί βρίσκει και δεν μου κουμπώνει το καπάκι της πόρτας. Κόβουμε έτσι. Βασικά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να το πάμε ανάποδα να το κρατήσουμε. Όχι έτσι, λάθος. Δικό μου, sorry. Προς τα έξω. Και τραβάμε και προχωράμε. Τώρα μάγκωσε. Λοιπόν, ωραία, έτσι. Εδώ πάμε. Συνεχίζουμε. Εκεί κατεβαίνουμε λίγο πιο χαμηλά, γιατί από εδώ ήταν που δεν έκλεινε. Οπ. Μας ξέφυγε λίγο. Πάμε. Εκεί. Είναι μαλακό, ευτυχώς σε εμάς. Είναι μαλακό και κόβεται εύκολα, πάλι καλά. Τραβάμε. Οπ. Αυτό μας έμεινε στο χέρι. Πιάσουμε λίγο αυτάκι. Τραβάμε. Νομίζω ότι είναι έτοιμο. Αυτό ήτανε. Τώρα κουμπώνει και η πόρτα μας κανονικά στη θέση της. Άμα δεν κουμπώσει θα το ξανακόψω, αλλά... Έτοιμο και το επόμενο πλαίσιο της πόρτας. Από εδώ ήταν ένα εκατοστό, έχω αφήσει σχεδόν μισό. Και από εδώ που ήταν 4-5 πόσο ήταν, είναι γύρω στα 1,5 με 2 εκατοστά. Τώρα πρέπει να πατάει κανονικά το ηχείο για να κλείνει και η πόρτα κανονικά. Για να δούμε. Όπως μπορούμε να δούμε, η πόρτα πάτησε κανονικά. Δεν έχει αφήσει κενό και δεν πάει άλλο. Το τέρμα της και το ηχείο είναι ακριβώς στο κέντρο και άμα μπορούμε να δούμε το κενό, δεν φαίνεται, έχει κοπεί ακριβώς. Να το. Και από εδώ αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κλείσει η πόρτα. Κάτω μπαίνουν βίδες. Άμα κλείσει η πόρτα κανονικά δεν υπάρχει τέρμα. Ενώ το απόδο τρίζει.
Τέλεια. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω πώς ήταν το ηχείο μου, πώς είναι βασικά. Το βλέπετε εδώ. Έχει σχιστεί όλο παρότι δεν φαινότανε. Αυτό είναι το δεύτερο ηχείο που βγάζω. Και επειδή έχω βοήθεια αυτή τη στιγμή, θα σας δείξω τη διαδικασία. Εδώ τράβα εδώ, τζιο, να δείξουμε πώς σπάμε. Σπάμε πρώτα τα φτάκια τα πλαϊνά. Έτσι, μία και μία δύο. Σε όλα, μία και μία δύο. Αυτά είναι και τα νεύρα, υποτίθεται το ηχείο. Τα σπάμε. Που σπάσουμε τα νεύρα του ηχείου, πάμε εδώ και σπάμε κομμάτι-κομμάτι σιγά-σιγά, προσέχοντας. Να μην τραβήξουμε τη βάση κάτω, δεν θέλουμε. Θέλουμε το δαχτυλίδι κάτω να μας μείνει άθικτο. Εκεί πάω να κάνω βλακεία, πάμε στο επόμενο. Θα το κάνω στο τέλος κάποια, για να μην σπάσει λάθος. Ωραία, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σιγά-σιγά. Κλακ, μπορούμε και να το κόψουμε κιόλας, άμα κόβει η πένσα μας. Α, μην ξεχάσω, έχουμε κόψει αυτά τα καλωδιάκια εδώ για να μην ξεχαστούμε μετά και τα τραβήξουμε και τα πάρουμε όλα παραμάζωμα. Πάει και το τελευταίο. Αφού το σπάσουμε, το βγάζουμε από τη θέση του. Ξεχάσαμε ένα. Όσο πιο ψηλά γίνεται. Για να το κάνουμε κάτω προσεκτικά. Ωραία. Βγήκε έξω ο πυρήνας ο υποτιθέμενος. Και τώρα μπορούμε αυτά σιγά σιγά να τα τραβήξουμε έτσι. Με προσοχή. Μπορείς να σπάσουμε το πλαίσιο. Το θέλουμε το πλαίσιο, θα δώσει πάνω το καινούργιο το ηχείο. Εκεί. Εδώ. Πάμε και το άλλο. Καθαρίσουμε λίγο. Θέλω λίγο αυτό, τραβάμε. Δεν μας ενοχλεί και ιδιαίτερα να έχει λίγο αυτάκι. Το θέμα είναι όταν είναι πάρα πολύ, τι γίνεται. Το βγάζουμε. Καθαρίζουμε. Εκεί, καλά είναι. Και αυτό, λίγο τα νεύρα εδώ. Ωραία. Οτιδήποτε μας εμποδίζει πρέπει να φύγει. Ό,τι μας εμποδίζει για να μπει το ηχείο πρέπει να φύγει. Θα σας δείξω και ένα κόλπο μετά να βγάλουμε το παλιό το λαστιχάκι γύρω γύρω. Πάμε για το τελευταίο. Ωραία. Θέλουμε ένα παλιό μαχαίρι. Ψήνουμε εδώ τη σιγά σιγά. Και βγάζουμε το λαστιχάκι το παλιό. Ό,τι μένει εδώ πέρα πάνω το αφήνουμε γιατί θα έχει καλύτερη μόνωση. Πάμε να δοκιμάσουμε το ηχείο μας. Αν ταιριάζει στον άξονα και αυτά. Βλέπουμε ταιριάζει. Σηκώνουμε αυτά ψηλά γιατί θα απολυθούμε αυτά το ηχείο εδώ πέρα. Όπως βλέπετε είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη διαδικασία την επόμενη που κάναμε και πριν. Λοιπόν, τώρα έχω επίσης την ευκαιρία να σας δείξω πώς ανοίγουμε τρύπες. Πάμε εδώ, πατάμε πλάγια, πιέζουμε, άνοιξε μέσα. Τέλος, επόμενη τρύπα. Εδώ πιέζουμε λίγο, άνοιξε. Επόμενη τρύπα. Άνοιξε. Και άλλη μια τελευταία εδώ, πλάγια λίγο για να μπορεί να μπει η βίδα μας. Τέλος, αυτό ήταν το άνοιγμα της τρύπας. Τώρα μπορούμε να βρούμε μια βίδα, ας πούμε εδώ. Τη βάλουμε εδώ, να σας δείξω. Προσέχουμε να πέσει μέσα εδώ στην τρύπα που ανοίξαμε, βιδώνουμε. Είπα, δεν σφίγγουμε πάρα πολύ γιατί μπορεί να λυγίσει το ηχείο μας και να παραμορφωθεί. Δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε το ηχείο μας να βιδώσει ίσια. Εδώ. Τέλεια. Όπως βλέπετε έχω συνδέσει και το πλήν. Θα ψάξω να βρω και βίδες άλλες. Θες κάνω. Λίγο χοντούλες αλλά νομίζω ότι θα βιδώσουμε. Κάτι γίνεται. Βάζουμε και μία εδώ κοντούλα. Δεν ανησυχώ μήπως ξεβιδώσει γιατί το ηχείο αυτό δεν θα πάλεται ούτε θα κουνιέται. Δεν θα πηγαίνω, έρχεται. Όπα, εδώ έχουμε μία λάθος τρύπα νομίζω ανοίξει. Για να δούμε. Εδώ δεν ανοίξει τρύπα. Πρέπει να ξανακάνουμε μία προσπάθεια. Τώρα ανοίξει. Ωραία. All right. Θα βιδώσει για να δούμε
Και είναι έτοιμο και αυτό. Επόμενη τρύπα. Προσέχουμε να πέσει η β' πλάγια, όπως είπαμε. Εδώ. Την κρατάμε ίσως και λίγο με το χέρι. Όπ, μας έφυγε. Πέσει η β' πλάγια ώστε να ταιριάξει στην τρύπα που έχω ήδη προετοιμάσει για να κάνει βόλτες. Εγώ τις ανοίγω τις τρύπες με το κολλητήρι, γιατί είναι πιο εύκολο να τρύπεις το πλαστικό. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλη μέθοδο. Όπως με ένα κατσαβίδι, με μύτη ή οτιδήποτε άλλο σας βολεύει. Ωραία, θέλουμε άλλη μια τελευταία βίδα. Προσέχουμε και τον άξονα να μην κάνει χρουκ-χρουκ. Βρίσκουμε μια τέτοια βίδα, θα βρούμε που θα πάει. Όλο και κάτι θα έρθει εδώ μέσα. Ή μια μαυρό βίδα. Και βίδα για γύψη, σαν να κάνει. Και βρήκαμε μια εδώ. Νάτι, πάμε. Έλα καλό μου. Ουι, πετάχτηκε. Βάζουμε και την τελευταία, την προσοχή. Αυτές άπαξ και βιδώσουν στο πλαστικό, επειδή δεν έχουν βόλτες και τώρα φτιάχνουν, δεν ξεβιδώνουν εύκολα. Μην αγχώνεστε. Αν και εγώ από ό,τι βλέπω τα σφίγω πολύ δυνατά. Δεν έχω να φοβηθώ κάτι. Δείξτε εδώ πώς εθάφεται όλο το ηχείο. Είναι ολόησια από μέσα. Αυτό που θέλουμε τώρα εδώ να κάνουμε, όπως είπαμε, το συν δεν θα ενώνεται απευθείας. Α, μην ξεχάσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Όταν τρυπάμε με το κολλητήρι πλαστικό, πρέπει πάντα να το καθαρίζουμε, να μην χαλάει. Βάζουμε καλά στις δύο άκρες, αυτό είναι το συν μας. Συνήθως το πυκνωτή εγώ το βάζω στο συν. Ανοίγουμε το πυκνωτή, 100 μικροφορά. Στα λίγα βόλτ είναι αυτό, αλλά δεν μας νοιάζει. Το θέλουμε μόνο για φίλτρο. Άμα σκάσει κάποια στιγμή, ίσως να το αλλάξουμε. Μέχρι τότε θα δουλέψει τέλεια. Ωραία. Εδώ. Ποτίζουμε και εδώ. Κρατάμε. Εδώ ίσως να θέλει λίγο παραπάνω καλάι. Είναι έτοιμο. Πολύ καλά. Αυτό ήταν όλη η διαδικασία. Κόβουμε τις άκρες πάνω κάτω. Αυτή η άκρη δεν πολύ. Βλέπετε εδώ πήγε να ξεκολλήσει. Θα το ξανακολλήσουμε. Οπ, μαγνήτης μας τραβάει. Αν πείτε ήδη χρησιμοποιήσει κόφτη, γιατί τον έχω χάσει. Κάπου είναι ο κόφτης μου και δεν το βρίσκω. Ωραία, ξαναχωλάμε αυτό. Κολλάμε και άλλη μία το πλήν να σιγουρευτούμε ότι δεν έχει κουνηθεί από τη θέση του. Πετάχτηκε. Ζόριζε λίγο. Τώρα ήρθε στα ίσα του. Είμαστε έτοιμοι για τη δοκιμή, κυρίες και κύριοι. Φέρνουμε τις τρεις βίδες του ηχείου. Σταματάμε το βίντεο. Συνδέοντας αυτά εδώ, έχουμε καταφέρει να χρησιμοποιήσουμε τη γνήσια τη φύζα του αυτοκίνητου. Οπότε αποφεύγουμε να κάνουμε πατέντες του τύπου κόβω, ράβω καλώδια και τέτοια. Συνδέουμε τη φύσα τη δικιά του και πάμε να το βάλουμε με την ίδια μεριά όπως ήταν. Μπορεί να το βλέπετε λίγο παραμορφωμένο και ταλαιπωρημένο αυτό το ηχείο, αλλά πιστέψτε με, θα δουλέψει κανονικά όπως ήδη δουλεύει. Πώς θα ακούσει? Ωραίο. Καθαρό. Αυτό θέλω να το. Δες που τρέμει, τρέμει λίγο. Αυτό που θέλω να πετύχω το πέτυχα. Την ένταση τη βγάζει ακριβώς. Οπότε έχουμε δύο καινούργια ηχεία. Αυτό που μένει είναι να κόψουμε την πόρτα. Έτοιμο. Δείξε Τζο. Κανονικότατα, έχει ένα μπάλωμα αλλά δεν μας πειράζει.
Άμα θέλουμε το βάφουμε και μαύρο τον μπάλο αυτό. Με ένα μαργαζεράκι θα το βάψω μαύρο.